και υποψήφιος εστερεωμένος, επί το λαβύνθας αγίας ευχάς, και εμπρονιστήν εισηγούμενον και επιμένα, της ευασμίας μονής Παναγίας έρωτο ακουστή. Χάρις του Παναγίου Πνεύματος, ήγετα σου φωτίζουσα, στηρίζουσα και συνετίζουσα σε πάσα στα σημέρα στη ζωή σου. Πρόσχομαι. Ο Θεός ο διαπαντός εις των ανθρώπων σωτηρίας πρόνοια ποιούμενος, όχι τη λογική τάφτη πίμνιν επί το αυτό συνεργαγών, αυτός δέσποτα των απάντων, τι αμέτρωσουν την ανθρωπία άμεμπτον των δούλων σου διατήρησον, τα σας εντονάσα διαλύτως φυλάχτοντα, προς τον μη απολέστε εξ αυτής το εν πρόβατον και οι πολλοί που εναντίον φθαρίνε και τον δούλος τούτον ονειδόκη σας, καταστήνε επ' αυτής ηγούμενον άξιον, ανάδειξον της εις αγαθότητος και πάσες τις αρετές διακόσμησον, δια των ιδίων έργων αγαθών τύπων της υπ' αυτών γενόμενων, ώστε αυτού ζηλωτάς γενέστε εις αμέν του αυτού πολιτείας και συν αυτό ακατακρίτως είναι το φοβερό σου βήμα, ότι σου εσύ η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνας εν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλήψεως διαμονής ειρήνης υγείας σωτηρίας αυτού και του έργου των χειρών αυτού του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Με του δούλου του Θεού Σεραφείμ ιερού μονάχου τον ημίν προχειριζομένο εισηγούμενο και επιμένα της ευαγνίας μονής εορταχουστής Παναγίας του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησο. Όπως ο φιλάθρος Θεός ημών, ειρήνη και αμμονία και αγαθή καταστάση, διαφυλάξει την αυτού αδελφότητα του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κατά αδελφών ημών πάντων του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης του Κυρίου δεηθώμε. Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας ακράτου υπερευλογημένης εν δόξου δε και εσύ την δόξα να κρέβομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νυν η πάση και το Πνεύματι σου και φανάζει μόνο το Κύριο κλείνομαι. Σου και άξιον της επλανήν σου βασιλείας γενόμενο. Χάρηκητε η κτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με Θού ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ιερή σου Κύριε αγαλιάσι αγαλιάσονται. Oh.
ζήτησε ο ταπουστής. Ήταν πατριαρχική και σταυροπηγιακή μονή. Γι' αυτό ο Πατριάρχης είχε κάνει την τιμή στον ηγούμενο της μονής να φοράει μανδύα ευκαιρατικών και να κρατάει στα χέρια του ράβδον ποιματορικήν. Εφόρεσες, αγαπητέ μου ηγούμενε, το μανδύα της ευπρεπίας και της χάριτος του Θεού. Και πρέπει να συνειδητοποιείς και εσύ και όλοι μας ότι ο μανδύας δεν είναι πορφύρα εξουσίας και ευφροσύνης, αλλά είναι σάμπανο θανάτου για την Ανάσταση στη Βασιλεία του Θεού. Επίσης, η ράβδος την οποία θα λάβεις τώρα είναι και αυτή προνόμιο που δίδει ο Πατριάρχης στον ηγούμενο της Μονής της Παναγίας της Εορταχουστής. Αλλά βλέπεις ότι η ράβδος αυτή στο πάνω μέρος έχει το σταυρό, δεσπόζοντα και κυριαρχούντα. Δεξά και αριστερά όμως έχει δύο φίδια. Αυτά τα φίδια δεν είναι σύμβολο των εχθρών της Εκκλησίας, των ορατών και των αοράτων μόνο, αλλά είναι φίδια ζωντανά, τα οποία θα δαγκώνουν και θα δηλητηριάζουν την ψυχή σου και την καρδιά σου στην πορεία της ζωής σου. Στηρίξου όμως εσύ στο Σταυρό του Χριστού και η χάρη του Σταυρού θα σε αναδεικνύει πάντα νικητήν των όφεων και των σκορπίων που θα εμφανίζονται ενώπιόν σου. Λάβε την ράβδον ταύτην, εφή στηριζόμενος το φίδιό σου κυβερνήσεις, ότι και λόγον μένεις αποδούνε υπέρ αυτού το ημετέρω Θεό εν ημέρα κρίσεως. Άξιος. Άξιος.